βραδιά τα μαγικά. Βγαίνω για βόλτα ξανά με δυο κρυμμένα φιλιά που τα έχω μυστικά. Με μάτι πια πονηρό μοναχή ψάχνω να βρω μια αγάπη και ένα τέρι να μου κρατά το χέρι, να αντέξω δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο τον πόνο το μεγάλο, αχ φτάνει δεν μπορώ. Δεν γουστάρω ψεύτιες και μπλα μπλα, μόνο χάδια, αγκαλιές και φιλιά και έναν άντρα με χέρια γερά για να ζω χαλαρά. Δεν γουστάρω ψεύτιες και μπλα μπλα, μόνο χάδια, αγκαλιές και φιλιά και έναν άντρα με χέρια γερά για να ζω χαλαρά. Ελισάβετ! Ελισάβετ! Μπορείς να παίζεις λίγο πιο μαλακά, σε παρακαλώ? Όχι, γιατί το κομμάτι δεν παίζεται μαλακά. Α, ναι? Σοβαρά? Και γιατί? Γιατί η κλασική μουσική έχει πολλά στυλ. Είναι Σοπέν που παίζω. Ναι, ρε φίλε, να δω, αλλά γράφω και εσύ γράφεις με. Τούτο ρεπορτάζ πρέπει να το παρεδώσω στο περιοδικό μέχρι αύριο. Σόφη μου, κι εγώ πρέπει να κάνω εξάσκηση. Τι θέλεις να κάνω? Γιατί πιάνεις τα χαρτιά σου για να πάει αλλού να γράψεις? Εγώ δεν μπορώ να πιάσω το πιάνο μου για να πάω αλλού να παίξω. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Τουλάχιστον να έπαιζες λίγο καλύτερα. Ποιος να είναι τώρα? Θα τα καταφέρω να δουλέψω σήμερα? Γεια! Ενοχλώ? Δεν ενοχλώ, ναι. Όχι, τι κάνετε? Μόνο σου ρωτάς, μόνο σου απαντάς. Θέλετε ένα φύο? Όχι, χαρή μου, είναι σου πρόβλημα. Παίρνε μέσα. Μη μου πείτε ότι είναι η Ελισάβετ που έπαιζε μουσική. Λαλό μας σου, γιατί? Νομίζω ήταν συντή και ήρθα να μου πείτε τον τίτλο για να το βγάλω κόπι. Παίζεις καταπληκτικά, Ελισάβετ. Καταπληκτικά, εντάξει, υπερβάλλεις λίγο τώρα, αλλά... δηλαδή, εσύ χάρη μου θέλεις να πεις, ασχολείσαι, ακούεις κλασική μουσική? Κοίταξε, εγώ στο δημοτικό έκανα μελώτικα με ένα δάσκαλο, αλλά μετά πάντως έχω πολλά καλό αυτή. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ πρέπει να πάω να δουλέψω. Ρε Σοφία, εγώ ήρθα να σας καλέσω να έρθετε ποτέ στο διαμέρισμα μαζί με την Ελισάβετ πάντα για να πιούμε ένα ποτό, έναν καφέ. Ευχαριστούμε, χάρη μου, αλλά εγώ αύριο έχω deadline και πρέπει να δουλέψω. Ελισάβετ! Ελισάβετ! Να σου πω, πάεις έτσι με το χάρη μας δίπλα να πιεις κανέναν καφέ, να ξεκουραστεί και λίγο και το πιάνω. Ναι, για τον λόγο πάω, ναι. Μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας το πιάνο, ποτέ αν θέλεις. Ας τι εύκολο. Πάμε! Πάμε, ναι, πάμε. Έχεις ποτά, δηλαδή, να πάρω κάτι που ποτάει? Όχι, έχω τα πάντα. Πάμε. Το σπίτι του Χάρη έχει τα πάντα. Γεια! Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον κύριο Χάτζο, μετανόση. Μέσα, Σοφή. Ναι, ρε φίλε, μέσα είναι και μόνη τη. Έτσι, σε περίπτωση που θέλεις να της κάνεις μια νέα πρόταση γάμου, δηλαδή. Κανόνισε να την αναστατώσεις πάλι. Πάντως, αν σε μοντάρει, μου φωνάξεις. Μέσα. Θες να φύγω, φεύγω. Όχι, για έναν καφέ μόνο. Μόνο γιατί έχω δουλειά, εντάξει. Και αν δεν πεις καφέ? Αν δεν πεις καφέ, να κάτσεις.
κάτσεις όσοι ώρα κρατάει ένας καφές. Τι θα πιείς? Κάτσε, είμαι εντάξει, θέλω τίποτε. Έγινε, κάτι πρέπει να πιείς. Τι έχεις? Δεν το πιστεύω, έχω μόνο νερό και παγάκια. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα, είμαι εντάξει. Ωραίος ο καναπές σου, α. Ναι, εσέτ, πάει μαζί μου. τι ήθελε να τη σώφει ο παρατρίχα γαμπρός? Ωραίες της, φαντάζομαι θέλει να της απολογηθεί. Εν πράγματα τούτα. Τάσεις της κοπελούας γάμου και αφήνεις τι με τον ηφικό στην εκκλησιά, γίνεται. Τελικά κανένας άντρας δεν έχει εμπιστοσύνη. Μα τούτος ευκάλλει και το σινέν και το παλούτσι. Δηλαδή είναι υπό τις περιπτώσεις που δέρνεις, ρε Ελισάβετ. Αν ήταν αρφή μου εμένα η Σοφή, ήταν να τον κόμμα αύρο που το ξύ. Μαθαίνεις μου κανένα χορό. Τέλος ήρθε τούτο τώρα. Δεν είναι τώρα που μου ήρθε. Είναι καιρό που θέλω να μάθω χορό και επειδή είσαι χορογράφος, είπα... Σαν τι χορό θέλεις να μάθεις? Κανέναν καλαμαθιανό, κανένα τσάμικο. Σοβαρό μιλάς. Τέλος ήρθε καλαμαθιανό τώρα. Έχω τις βάσεις που το δημοτικό. Ναι, έχω μια ιδέα. Δε χάρη, μα πέ μου, εν ήβρες άλλον τρόπο να μου κολλήσεις. Να σου κολλήσω. Ελισάβετ, αν ήθελα να σου κολλήσω. Ήταν να σου πω να μου μάθεις κανέναν μπλουζ. Κανέναν κολλητό. Σκεγονός. Αν κατάλαβα καλά, ήρθες να με γίνω μου μουλαλείς ανεκδότα. Χαχαχαχα, γελάσαμε νωρέστη. Γιατί με ρωνεύκεσαι? Γεια μου, μα είσαι σοβαρός. Θες να κάτσω μαζί σου για τους επόμενους 7 μήνες δοκιμαστικά? Μπορεί να μένουν 7. Θορούμε. Α, θορούμε. Εγώ νομίζω να πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός και να γυρευτείς αλλού να παίξεις τα παιχνίδια σου. Αφού ζήτησα σου συγγνώμη, ρε Σοφή. Ρε, είχαμε με ρεζίλη για τα επόμενα 10 χρόνια και ζητάς μου συγγνώμη και νομίζεις ότι είναι εντάξει, ξοφλάζουλα με ένα συγγνώμη. Τι μου θες να κάνω, να φκώ εξωμαστικωθώ? Ό,τι θέλεις κάμε. Εγώ ένα κοιταχτώ αλλού. Με να ανοίξεις. Γιατί να με να ανοίξω? Μπορεί να είναι η Ελισάβη. Sorry, μαμ, ποτά που χτύπησα. Γιατί πού ήθελες να χτυπήσεις, πάνω σε κανένα air condition? Ήθελα να χτυπήσω πολύ στο χάρι, αλλά επειδή είναι οι ίδιες οι πόρτες σας, έτσι έτσι και ο επένδυση φορμάικο, εσυχίστηκα. Α, φορμάικο δείτε. Ναι, ναι. Είσαι μόνη σου? Έλα μέσα ρε φωτήρα, τα πούμε και τρεις. Μα, Ορέστη, φίλε μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Κάτσε ρε. Φίλε, κάμα λάθος στην ουσία. Ήθελα να χτυπήσω πολύ στο χάρι, αλλά σύγχυσα τις πόρτες και χτύπησα από εδώ. Δεν έχει πρόβλημα. Κάτσε, πότι μου να σε δούμε τι λέω. Μα πρέπει να κάτσουμε για κάτι τώρα. Αναλόγως είσαι καλός που είπες ότι δεν ξέρεις. Κοίταξε, είσαι πολύ καλή δασκάλα. Ρε χάρη, μα περιπέζεις με. Είναι πολύ εύκολος χώρος των blues, ξέρουν τόσο οι πίθηκοι. Ενώ θέλεις να σου μάθω κανένα άλλο χώρο? Όχι, θέλω να γίνουμε καλύτερος σε τούτο. Σφίγγεις με πολλά. Μα ποιος είναι έτσι ώρα στην ώρα του μαθήματος να χτύπα την πόρτα, δεν θα ανοίξω. Όχι, άνοιξε γιατί μπορεί να είναι σόφι. Πού να πάω, ρε. Έφυγες, ρε φίλε, έφυγες. Έχω δουλειά. Δεν θέλω να βοηθήσω, ρε. Που να φύγω κάποιον να κρατά το τσερί, να σου φωνάξω, ρε φίλε. Όχι, θα πεις. Πού να φύγεις. Να μπω, ρε φωτή. Με βρεις την πορτά ακόμη. Δεν πρέπει, ρε φίλε, αλλά... Βάρε πορτιέρ, να φαρεί και έφα πόρτα. Πόρτα, να. Αλλά όταν έχει κανέναν πρόσωπο μέσα σημαντικό, ρε φίλε. Μπορεί, ναι. Να σου πω, αλλά αρκάζει να ξανακολλήσεις τις σόφεις. Τώρα, τούτη ερώτηση που κολλά. Δεν και κολλά, ρε, είναι αντικολλητική.
Πάμε. Δες πάμε. Έτσι που λες, φιλενάδα. Άνθρακες ο θησαυρός. Ε, καλά να πάθεις. Ε, πούλησες μας, έρχεται στο πάρτι για να βγεις με τον κόμενο. Πάντως είσαι καιρό να βγεις έτσι ραντεβού της συμφοράς. Έτρωε νουλή νύχτα. Μιλούσα για διάφορα θέματα και γίνω σε χλωμάκια στη συνέχεια. Ε, μπορεί να άνοιξε η όρεξη του ρε Μαρία μου που σε είπε. Λαλείς να με περάσει η όρεξη εγώ. Πάντως ερώτησε με 10 φορές, μα 10 φορές αν ήθελα να δοκιμάσω κι άλλη μιλόπιτα. Δεν σπάσε με. Εντάξει ρε Μαρία μου, είμαι σκάτος ένας άνθρωπος με τα πράγματα σιγά. Όχι, περίμενε να δεις. Μετά ερώτησα τον ποια είναι η άποψη του για το γάμο. Και εσύ ρε Μαρία, πρώτο ραντεβού και ρωτάς το για το γάμο, μάνι μάνι, αμά. Ε, ρε Νιώβη, με έτσι είμαι εγώ. Δεν πάμε να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Τα πολλά μου λαμβλάν και όπως θα ρωτά. Ε, τέλος πάντων, τι σου είπε. Είπε μου πως ο γάμος είναι ο στόχος κάθε όριμο άντρα και πως ο ίδιος προσωπικά θα θέλει να γεμώσει την αυλή του με κοπελούθηκια. Α, ε, σου άρεσε το πράγμα. Να γεμώσει την αυλή του με κοπελούθηκια. Ωραία, αγάπη μου, γυναίκα που είμαι και με κουνέλα. Τέλος πάντων, και το πούμε να πούμε, να ακούσεις παρακάτω. Ε, πέμουν να δούμε. Είπε μου πως για να προχωρήσει σοβαρά, πρέπει να έχει δεσμό τουλάχιστον 7 χρόνια. 7 χρόνια, είναι παραλογισμός του το πράγμα. Ε, ναι ρε αγάπη μου, μόλις το άκουσα και εγώ κατάλαβα ότι άνθρωπος δεν πάει καλά. Ε, καλά, κοινός πόσο χρόνο είναι, ερώτησες το. Ναι, 33. 33 χρόνων. Και 7 χρόνια 40. Στα 40 του να μπορεί να γεμίσει την αυλή του με κοπελούθια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως όταν κυκλοφορούν έτσι φρούτα, εγκατάλαβαν τα άντρα να βρούμε. Ωραία. Τέλος πάντων, μόνο να φύγουμε. Εντάξει, ναι. Επληρώσαμε. Ναι, επληρώσαμε στα κάποια, δεν ξέρω. Κέτς, πάπους, πάπους. Όλοι, και τι ο Χάρης. Ο Μαρέλε κουκλός. Ναι, άλλον εξωτικό φρούτον και τούτος. Μας εδώ στο μάτσο. Εντάξει. Ω, κουβέντες. Εντάξει, φεύγονται. Ναι, κάτσαμε αρκετά. Ε, μα έτσι ωραία έρχεται το αφεντικό στο μαγαζί μου. Ποιο αφεντικό, ρε Νιώβη. Για το όνομα του στα αφεντικά. Μικρή επιχείρηση μου, και... Εντάξει, απλά καθυστέρηση γιατί ξεκίνησα μαθήματα χορού. Μαθήματα χορού. Ναι, με την Ελισάβετ. Α, την Ελισάβετ. Ναι, βασικά βολεύκη γιατί είναι κοντά. Α, ήρθατε κοντά. Ναι, κάνουμε μαθήματα στο σπίτι μου, όπως η πλάτσα. Καλά, και εσύ αποφάσισες ξαφνικά να γίνεις χορευτής. Εγώ βασικά έκανα βάρη 7 χρόνια και ήταν να χαλαρώσω λίγο. 7 χρόνια. Ναι, πιστεύετε, δε. Ναι, μόνο νιώθω. Εντάξει, δεν ξέρω, πληρώσατε τους καφέτες. Όχι, κεράσαμε μας τα. Α, κεράσαμε μας τα. Ωραία. Εντάξει. Πάτε στο καλό. Ναι, γεια. Γεια. Μη γερνά του, άντρου να πάει από κάτω. Πελάνο. Πάντως, ευχαριστώ σου και που ήρθες να με δεις. Και δεν έπρεπε να μου φέρεις χυμώθηκε, δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Εντάξει, είναι ανάγκη να καταξωθιαστείς τώρα. Είναι τίποτε, μάστρε, με μας και σιαλί μόνο. Και τα κοπελούθηκε, ρε. Και τα κοπελούθηκε, όπι να μαζί ουλή νύχτα, και δεν ήρθε ούτε ένα τα παιδί. Κι όσο χάρης και, κι όσο χάρης που, ό,τι θέλει με δίπλα του, σιω. Ούτε πάτησε να με δει. Άλλη φορά να προσέχεις άμα πίνεις, μάστρε. Να πίνεις το ποτό και όχι να σε πίνει. Μα τι πια πολύ, ρε μάστρε. Νομίζω ότι εμέθησα. Έτο, έπεσες χαμέ και έσπασες και την κεφαλή σου, μάστρε. Αφού επήραμε και σύραμε μέσα στα σκοτεινά και εδώ κάπου τις κάνες κάτω, νομίζω ότι εμέθησα. Να σου δω ένα λαχείο να στρώσεις. Όχι, όχι, έθελα λαχείο. Έθελα, thank you. Τόσο καιρό που ήσουν καλά, μάστρε, να κέρδισες. Τώρα που είσαι άρρωστος, μπορεί να σπάσει ο Σατανάς το πόδι του και να κερδίσει που ξέρεις, μάστρε. Δεν σπάζει ο Σατανάς το πόδι του. Εγώ πώς σπάσει η κεφαλή μου. Να σου δώσω ένα ξυστό, έτσι το τελευταίο, μάστρε. Όχι, δώσ' μου το, δώσ' μου το, γιατί δεν είναι να κλειτώσω πολύ. Φέρ' το. Καλή τύχη, μάστρε. Καλή τύχη, αλλά είναι και γονίσια. Δώσ' μου ένα μάστρε. Κάτσε. Μάντα που σου κάνω, μάστρε, κάθε φορά που πάω να σηκωστώ να δω. Ε, μου φέρνεις γουριγέρο. Είσαι μου σου πέττης. Αχ.
Κύριε Λέησο, κύριε Λέησο, μάντα που παθες μάστρε, να φωνάξω καμιά νοσοκόμα, μάστρε χαμπή. Κάτσε, κάτσε, γεια μου. Τα ηλιά μου. Ο Βαρά μου. Ο Βαρά μου. Σε τι μέρος εμφουζούμε. Ζήτησε μου άνθρωπος να του κάνω χορόν και αμέσως σε διαδόθηκε το νέο. Ναι, βέβαια, αφού εγώ να φανταστείς ήταν τόσο στις ειδήσεις. να σου πω, αρέσκει μου που μας έλεγες ότι δεν τον πάει καθόλου. Εν τον πάω, αγάπη μου, αλλά δεν μπορώ να χάνω πελάτες επειδή μου αρέσει η φάτσα τους. Νευράκια, νευράκια, Ελισάβετ. Πολλά υπόπτων αυτό. Να σου πω, αρέσκει ο Χάρης. Ψυχολόγα μου εσύ. Έκαμες μου ανάλυση, μάνι μάνι. Α, ναι, κακοφιλενάδα. Αν αρχίζει κάτι, να το πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Γιατί είναι αντιπαθητικός για μένα. Εντάξει. Άσε που ο πρώτος χορός που με ζήτησε να του μάθω ήταν Καλαμαθιανός. Άκου χορό που εφτιάλεξε. Καλαμαθιανός. Ω, μάνα μου. Μας βαρολογείς. Ναι. Εγώ παντός, είναι μουσική Καλαμαθιανού που άκουα. Εστίνες αυτή. Όχι, είναι στην αυτή, αλλά είναι με τσοκφή. Εγώ άκουα ερωτική ξένη μουσική. Αχα, και με ερωτική ξένη μουσική χορεύκεται Καλαμαθιανό, Ελισάβετ μου. Τα βήματα. Έπαιζε μουσική blues και εσύ σε χορεύκεται Καλαμαθιανό. Πολλά πρωτότυπο, Ελισάβετ μου, πολλά. Κορούδες, δεν είσαι μουσική Καλαμαθιανού ο άνθρωπος. Τι θέλετε να κάνω, να χάσω το μάθημα. Κάτσε να σου περάσει τέλεια η κεφαλή σου και στραφεύκεις, μάστρε. Μια χαρά είναι η κεφαλή μου, ρε μάστρε. Εξημέρωσε και για μένα σιόρ και μια φορά για το χαμπίσιο. Εν έπρεπε πρώτα να ρωτήσουμε τον γιατρό, μάστρε. Ποιο γιατρό να ρωτήσεις, σιόρ, αν έχω τίποτε, μια χαρά είμαι. Εγώ είναι την κεφαλή σου που σκέφτομαι. Τίποτε δεν έχει η κεφαλή μου, τίποτε δεν έχει η κεφαλή μου. Έλα σε φιλήσω. Έλα να σε, έλα σε φιλήσω, μου σου πετούδι μου. Κάνει, κάνει. Εσύ που εκεί την ώρα εματσούνησες με 50 φορές. Είμαι πολλά χαρούμενος και πολλά χαρούμενος που κέρδισα. Είδες ήταν που κάνει ο Παράς, γίνηκες άπαρος. Ναι, αλλά άπαρος μπελίδες. Κάτσε σε μένα. Θα σου πω, πρέξε πολλά καλά. Όχι τώρα να πάει έτσι να δεις ότι κέρδισε το λαχείο μου και πόσα κέρδισε. Είπαμε τάφος, θα το μάθει κανένας. Μπράβο και. Και μόλις κατεβούμε κάτω, θα σου υπογράψω ένα τσεκούδι να σε σάσω για σένα. Ευχαριστώ σου, Χαμπή. Ευχαριστώ. Εσύ σας με και εγώ θα πω κουβέντα σε κανένα. Μπράβο, ευκαι. Έλα να σε πει. Έλα, 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 έλα. Έλα. Τώρα μου μένα, όχι μόνο. Και, εν και πιέζωσε. Έθελες να μου πεις πως αν με κέρδισε ο Χαμπής, με μου πεις, εν και κοφτή. Συμφωνήσαμε να μην πω το ποσό. Θέλεις άλλο λίμπυρα? Όχι. Αλλά αφού επιμένεις, γύρ μου τσάς για να βρέχω τον Λάριγκα μου. Πού να λύσκε, αφού είπες μου τότε κέρδισε. Έτσι δεν πόσα το πρόβλημα. Ήταν και το τελευταίο, και το καλύτερο. Και με το ζώνη κιόλας, και το εκράτου. Άκουσε γιορ πράγματα, α. Ναι, γε μου, ναι, όπως σου το λαλώ. Ναι, τι άλλο, χωρίς λίγο μαραζωμένο. Αν ήταν καν μικρό ποσό, χαράλιν το, αλλά σου μαραζώνεις. Ήταν πολλά χάρη μου. Πόσα και πέτω να τελειώνουμε, ρε τσάκρισες με. Παραπονιέτο. Ειδικώς για σένα χάρη μου που είναι πίεται να το δείτε μέσα στην κλινική. Μουρμούρα. Ατού ο Γαβρίλης. Και δεν μπορούσα, είχα δουλειές. Γιατί εγώ που επί ήταν που κατάλαβα δηλαδή. Δεν που κατάλαβες, κατάλαβες τίποτε. Δεν κατάλαβα τίποτε. Άκου να σου πω χάρη. Εσύ, αν κέρδιζες 75.000, πόσα ήταν να δόκεις του λαχιοπόλη. Μα 75.000 λίρες και. Ναι. Παππούς είναι τις καφέτες, πλατικές, τις χάρτενες. Ναι, όπως τώρα, πόσα ήταν να δόκεις του λαχιοπόλη. Κιούλη μου! Αν ήσουν εσύ ειδικά, τουλάχιστον χίλιες. Εμέναν έναν τράπηκε και έφερε και έκοψε μου ένα τσέκι 100 ψωρόλιρες. Κι ήταν ότι να με σάζει ο αρχιτσιγκούναρος. Γίνε σκούντα τσι πράγματα, και. Θέλεις άλλο λίμπυρα. Όχι, γεια μου, έφερε. Ναι, δυο για τούτο. Γεια σου, μάστρε μου!
Αν ενδιαφέρει σου, κύριε Χάρη, είσαι να έρθει στην κλινική να με δεις. Άντε. Τουτά για σένα, μάστρε, περαστικά. Κύριε, πάρτε από εκεί. Με μουσική κακοφάνισμένο, ρε μάστρε. Νομίζω ξέχασα σε αφού με πέρασε από την κλινική. Να έρθω να σε δω και αν ήσουν τζαμ. Να ήταν να έρθουν και κορούες. Ναι, και μούντες κορούες. Μόλις μου είπασες στην κλινική όταν ήσουν τζαμ, με τηλεφώνησα τους να μην έρθω. Τέλος πάντων, άντε, ξέχασα. Εντάξει, μα και ξέχασα μες, για το όνομα του Θεού. Εγώ νομίζω ότι ξεχάσετε με ρε, τόση φιλίατε. Μάστρε, είχαν πει για το όνομα του Θεού. Ξεχάσαμε εμείς εσένα, εγώ. Με μου πεις ότι ήρθες στο Πελεκανιό με το κοστούμι να δουλέψεις. Όχι, όχι, έχω κάποια δουλειά και ήρθα. Έτσι, εγώ να το κλείσω. Α, ποιον να κλείσεις, το καφέ? Βαρέθηκα, το κλείσω να τελειώνει. Θέλει επέκταση στην επιχείρηση, θέλει ανανέωση. Κάμε την ανανέωση σου, ρε. Μα κάμε την, έθελες να μου γίνεται. Οι δουλειές του ενός άτομου τελειώσα, ρε μάστρε. Ήφουμε μόνος μου, είμαι συνέχεια μόνος μου, γίνεται. Έβρε μια γκόμενα να σε βοηθήσει. Παίζεις με τον πόνο μου, μάστρε χαμπή. Ενώ αν είχα ένα συνέτερο δυνατόν. Με νου. Νου. Ναι. Νου, νου έχω με νουλί. Ακόμα και εσύ έχεις νου. Μα χρειάζονται και ριάλια, μάστρε. Πόσα μου θέλει. Ξέρεις καν που ενδιαφέρεται. Ρε λάλε ρε, πόσα μου θέλει ρε. Κοίταξε να δεις. Με έναν πενιντάρι, όποιος μου το δόκι μπαίνει μέσα. Εγώ υπολόγισα την επιχείρηση μπάστα σε 100.000. 50.000 λίρες όποιος μου δόκι μπαίνει μέσα. Θα μπεις Πελεκάνος. Ωραία, μας τρία το όνομα του Θεού, να βάλεις το Πελεκανιό σου που κάτω σε φίλος μου, εσύ γίνε. Τέλειωνε τόκα ρε, αφού σου άλλο βαρέθηκα τα πορουγανή και έκλεισα το ρε, έλα ρε. Τόκα συνέτε ρε. Λοιπόν, αύριο θα σου φέρω τα ριάλια, εντάξει. Να μπούσε τα μέσα τσοκολάτες. Ναι. Άντε, ευχαριστώ σου πολύ. Με πιστεύεις, κρίμα που μ' αφήνεις μόνο μου να ζω. Αλλάσουμε χορό. Χάρη μου, τι χορό θέλεις να μάθεις? Δεν μπορούμε κάθε λίγο να αλλάσουμε χορό. Να μάθουμε, Ελισάβετ, έτσι κανένα blues, κανένα slow, κανένα χαλαρωτικό. Λοιπόν, Χάρη, θέλω να μιλήσουμε. Α, ωραία. Θέλεις να κάνω τσελία αυκά, τι είναι, δεν κανένα λούντζα να φάμε. Όχι, δεν τρώω αυκά και λούντζες. Κάτσε να μιλήσουμε. Άρα να. Α, κάθομαι. Λοιπόν, ναι. Εγώ βλέπω το καθαρά επαγγελματικά. Θέλω να ξέρω, πράγματι θέλεις να μάθεις καλά μαθιά, να μην περιπέζεις με. Να κοίταξε, αφού είναι καθαρά επαγγελματικά που το βλέπεις, ποιο είναι το πρόβλημα το τι είναι να κάνουμε. Εσύ να πάρεις τα λεφτά σου, σου φτάνει. Όχι, δεν μου φτάνει. Θέλω να ξέρω, θέλεις να μάθεις ή περιπέζεις με. Όχι. Τι όχι, με περιπέζεις? Όχι, δεν θέλω να μάθω. Η Νιώβη είναι να μου στείλει ποτά τη φίλη της, τη Μαρία. Εντάξει, να κάνουμε κάτι διαφημίσεις. Και Μαρία. Τη Μαρία ρε φίλε, τη διαιτολόγο. Θέλει να κάνει μια διαφήμιση έτσι για την επιχείρησή της και να σου τη στείλω από εκεί. Α, στείλ τη. Είναι και ωραία κοπέλα, είναι περάσουμε ωραία. Φωτή, παρέτα τις πελτάζεις τα τσιλίκια, εντάξει, η κοπέλα φίλη μας. Ωραία φίλε, στεύχομαι, για να μου το θέλω τώρα. Πάντως τώρα που σε θεωρώ, έχεις τρομερή φωτογένεια, ναι. Και το κορμί σου κόφκεις μέσα είναι πολύ καλό. Ευαλθήκετε σήμερα να με κάνετε φωτομοντέλο. Κοίταξε, τα φωτομοντέλα γεννιούνται. Ας πούμε, όπως εγώ είμαι φωτογράφος, ας πούμε, και έχω το ταλέντο της φωτογραφικής, έτσι και τα μοντέλα έχουν το, ας πούμε. Το ίδιο και εσύ έχεις το, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Έπιασε με ωραίο στο τηλέφωνο, μιλήσα με το παιδί. Εξήγησε μου τηλέφωνο να σε πάρω μέσα να σου τραβήσω πεντέξι. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω. Έτσι για να σου πω. Γεια σου, Ελισάβετ μου. Γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σας, κουπέλες. Μα έλα σου πω, ενεπίες τη δουλειά σου σήμερα. Μουσείς μάθημα στη σχολή. Για να είναι τα παιδιά. Ελισάβετ μου. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να μην με παρεξηγήσεις, εντάξει. Είσαι καλά. Ναι, ρε παιδιά, μια χαρά είμαι. Γιατί, μια χαρά είμαι. Περνάτε καλά. Καλά, μπράβο. Εμείς θέλουμε να πάμε μέσα. Ένα λεπτό, φέρε πιο σαμπάνιο στον κουλό, δεν έχουν τόπο. Θέλουμε να ευχαριστούμε. Ναι, πίνουμε άλλα ποτά. Όχι, μάνα μου, γιατί να σφαίρει. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Έλα, γύρω, θα Ρε Χάρη, νομίζω ότι ακόμα θωρείς με για Πελεκάνο. 50.000 λίρες που εδώ καταπέσατε, ρε. Έτσι μπορώ κανένα. Έμπορω εγώ τι να διακεράσω πιο σαμπάνι στο κοπέλο. Κύριε Χαμπή, η δουλειά που ερχόμαστε, δεν ερχόμαστε να κάνουμε τους όμορφους. Ω,
ξεφυλέψαμε τώρα. Μπορούμε να δούμε το κατεκτρώματα. Ψεύτιες και μπλα μπλα, μόνο χάτια, αγκαλιές και φιλιά και έναν άντρα με χέρια γερά για να ζω χαλαρά. Δε γουστάρω ψεύτιες και μπλα μπλα, μόνο χάτια, αγκαλιές και φιλιά και έναν άντρα με χέρια γερά για να ζω χαλαρά.